τράπεζα, περιμένουμε το μεσημέρι αποφάσεις και ανακοινώσεις. Εσύ τι, ποιο σενάριο θεωρείς ως επικρατέστερο, ποια πολιτική. Αν και οι δύο κεντρικές τράπεζες έχουν δείξει ότι δεν ακολουθούν η μία την άλλη, υπάρχει μια διαφορετική έτσι, σταση και αντιμετώπιση της κατάστασης, θεωρώ ότι και εδώ το επικρατέστερο σενάριο είναι 25 μονάδες βάσης. Όπω ε, όπως είπατε κι εσείς, είναι σχεδόν δεδομένο ότι δηλαδή, το έχουν πει ανοιχτά όλοι οι κεντρικοί τραπεζίτες και όλοι οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι αναμένουμε περαιτέρω αύξηση. Το θέμα είναι ο ρυθμός, δηλαδή πόσες μονάδες. Mm. Ε, υπάρχει το debate, μέχρι και χθε υπήρχε το debate για 25 ή 50 μονάδες. Νομίζω το ότι το 25 είναι λίγο, πιο, μπορεί να έχει, πρέπει να έχει λίγους πόντους παραπάνω σαν σενάριο. Τώρα ξέρετε πώ είναι αυτά με τι κεντρικέ τράπεζε. <laughs> δεν, δεν παίζει μέχρι τώρα. Γεράκι και περιστέρια, κατά τον Ανέστη, εσύ εκτιμά ότι συνήθω κερδίζουν τα γεράκια σε αυτέ τι. Ναι, διαμάχες. εγώ νομίζω ότι είναι ψαλιδισμένα τα φτερά γενικά τη Λαγκάρτ. Γιατί έχουν, έχει να κάνει με τον πληθωρισμό τη απληστία, που είναι ο νέο όρο που είναι σε πολλά κείμενα. Με τι εταιρείε, οι οποίε συνεχίζουν να αυξάνουν τι τιμέ. Λένε ότι εμεί παρέξαμε τα προϊόντα λόγω των υψηλών ενεργειακού κόστου το τελευταίο εξάμεινο του 2022 κτλ. Και δεν ξέρω τώρα, δηλαδή, εσύ τι θα δεις σήμερα, τι θα παρακολουθεί για να βγάλεις και τον τίτλο, ας πούμε, στο πρακτορείο ε, από τη Φρασιολογία ε, της Λαγκάρτ. Νο, υπάρχει και μια συζήτηση για το πρόγραμμα το, της αγοράς, το, που κάνουν τι αγορέ των ομολόγων ναι. οι κεντρικέ τράπεζες. Υπάρχει και μια συζήτηση εκεί πέρα για το αν θα πρέπει να παγώσει και αυτό το πρόγραμμα ή όχι. Ε, για να είμαι ειλικρινή, αυτό θα κοιτάξω περισσότερο, γιατί η αύξηση επιτοκίων είναι λίγο πολύ δεδομένη. Τώρα, αν θα είναι 25 ή 50, υπάρχει και ένα σενάριο που λέει ότι τώρα να γίνει 25, να γίνουν ναι. άλλε 25 μονάδε βάση αύξηση τον Ιούνιο και μετά να σταματήσει. Θέλω να πω ότι αυτό είναι λίγο ω πολύ έχει ενσωματωθεί στι αναλύσει όλων. Ένα πράγμα που δεν έχει πολύ συζητηθεί ακόμα είναι τι θα γίνει με τι αγορέ ομολόγων. Ναι. Υπάρχουν κάποια σενάρια που θέλουν τα γεράκια. Λε και εσύ ανέστη να, να, το, να σταματήσουν οι αγορέ ομολόγων για να περιοριστεί και άλλο η ρευστότητα στο σύστημα. Ε, εκεί νομίζω λίγο πρέπει να δούμε αν θα δώσει κάποιο σήμα η, η πρόεδρο. Mm -hmm. Να μείνουμε λίγο στι αγορέ ομολόγων και για mm. όσου μα παρακολουθούν, αν θα ήθελε ε, να μα βάλει λίγο στα πιο βαθιά αυτή τη συζήτηση. Ε, γιατί είσαι και πολύ, είναι πολύ απλή και η γλώσσα που χρησιμοποιείς Οπότε θα μπορέσουν πιστεύω να παρακολουθήσουν όλοι την. Ε, τη ε, της ε, αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αγοράζει ακόμα ομόλογα από τις, ε, των χωρών That's. για να στηρίξει τις αγορές τους ούτω ώστε να υπάρχει ρευστότητα στο σύστημα να το πούμε έτσι απλά. Οπότε αυτό το πράγμα υπάρχει μια ε, ε, σκέψη από την πλευρά κυρίω των γερακιών ότι πρέπει να σταματήσει ούτω ώστε να υπάρξει με, α, μεγαλύτερη σύσφυξη στο σύστημα That's. πέρα από την άνοδο των επιτοκίων. Ε, ε, υπάρχουν φυσικά και τα περιστέρια, το, τα οποία <laughs> θεωρούν ότι δεν μπορείς να το κλείσεις mm. και να το σταματήσεις ε, το σύστημα, να το, να το σφίξεις κι άλλο, γιατί ακριβώς και δείχνουν τα, τα, τα παραδείγματα των τραπεζών που λέγαμε Έτσι. πριν, Σωστά. το οποίο ήρθε σε ένα βαθμό, το, το πρόβλημα μεταφέρθηκε και σε αυτή την πλευρά του Ατλαντικού, που είχαμε στην Ελβετία τα θέματα. Ναι. Ε, υπάρχει ένα debate. Αυτό το debate δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Νομίζω το ότι μέχρι τώρα η, κεντρική τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ε, η Λαγκάρτ φροντίζει να ικανοποιεί με, σε έναν βαθμό και τις δύο πλευρές. Ε, Ίσως τώρα ήρθε η ώρα να ικανοποιήσει την πλευρά των περιστεριών σε ό,τι αφορά τις αυξήσεις επιτοκίων που θέλουν χαμηλότερες και λίγο να δώσει κάτι προς την πλευρά των γερακιών. Θα το δούμε σήμερα. Mm. Αυτό, αυτό νομίζω πρέπει να δούμε. Ποια θα είναι η καινούργια ισορροπία, τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι, όπου δεν είναι σαφέ. Γιατί ένα άλλο πράγμα που, έχουν, που έχει κάνει η Λαγκάρντ είναι το ότι έχουν αποφασίσει πως δεν θα δώσουν αυτό που λένε forward guidance, δηλαδή δεν θα δώσουν κάποιο σήμα στι αγορέ. Τι έπεται, ε, Να δούμε. Και αυτό λένε ότι θα συνεχιστεί. Δηλαδή, ούτε σήμερα θα δώσουν κάποιο σαφέ στιγμό ότι θα κάνουμε αυτό και εκείνο τι επόμενε δύο φορέ, α πούμε. Ε, οπότε πρέπει να δούμε αν θα δείξει πού θα κινηθεί η ισορροπία στι επόμενε συνεδριάσει, μέχρι το καλοκαίρι και, yeah. και εδώ. Πριν πάμε στην παιδική βαθμίδα, να ρωτήσω λίγο για την Κρετή τη ΟΗΕ αν πιστεύει ότι αυτή η εξέλιξη ουσιαστικά ξεπέρασε του κανόνε τη Βασιλεία, Δηλαδή θα πρέπει να ξαναγραφτούν πάλι οι για το τραπεζικό σύστημα. ή πλέον το καταλάβαμε όλοι ότι σε μια πτώχευση τράπεζα οι μόνοι που ε, ουσιαστικά επιβιώνουν είναι μόνο οι καταθέτε. Οι ιδιοκτήτε, μέτοχοι τα χάνουν όλα. Νομίζω ότι από την. θα πάω και πιο πίσω και από την ελληνική κρίση και από την Κυπριακή κρίση, το μόνο που φροντίσανε οι. οι αυτοί που αποφασίζουν, οι policy makers που λέμε, mm -hmm. ε, το μόνο που φροντίσαν είναι να μην πειράζονται οι καταθέτε. Mm -hmm. Νομίζω τώρα από εδώ και πέρα είμαστε σε μια εποχή που με κριτήριο το να μην χτυπήσει του καταθέτε κάποια απτώχευση, ε, αναλόγως και την περίπτωση βλέπουν τι 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 είναι πιο ορθό mm -hmm. οικονομικά να ακολουθήσει mm -hmm.